Ένα 24ωρο μετά την υπερψήφιση του αιτήματος για παράταση στην έξοδο της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ενώ το κλίμα αβεβαιότητας στη χώρα παρατείνεται, η Βρετανίδα πρέσβυρα Kate Smith βρέθηκε στα Χανιά, ενημερώνοντας τους Βρετανούς υπηκόους που ζουν στον αποκόρονα για όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Υπάρχουν ανησυχίες όσο υπάρχει αβεβαιότητα. Αλλά με τις ανακοινώσεις της ελληνικής κυβέρνησης, νομίζω μια μεγάλη μερίδα αβεβαιότητες έχει εξαφανιστεί τώρα. Και θα εξηγήσουμε σήμερα ακριβώς τι σημαίνει οι εγγυήσεις που δόθηκαν από το Υπουργείο Εξωτερικών. Η έγκριση της αναβολής του Brexit θα πρέπει να γίνει με ομόφωνη απόφαση των κυβερνήσεων των 27 χωρών μελών, αλλά προηγουμένως η Βρετανία θα πρέπει να αιτηθεί επίσημα την παράταση της διαδικασίας του άρθρου 50. Θέλουμε να εξηγήσουμε όσο μπορούμε τις τελευταίες εξελίξεις στη Βρετανία που τρέχουν καθημερινά και έχουμε καθημερινές καινούριες εξελίξεις. Και επίσης να επιστήσουμε την προσοχή τους στις πολύ σημαντικές εξελίξεις και στην ελληνική πλευρά. Η ελληνική κυβέρνηση, σύμφωνα με αξιωματούχο του Υπουργείου Εξωτερικών, σε περίπτωση εξόδου της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιθυμεί να διατηρήσει δικαιώματα των Βρετανών, όπως να επισκέπτονται τη χώρα μας χωρίς την έκδοση βίζας. Επιπλέον, ενδέχεται να διατηρήσει το καθεστώς που ισχύει για τους πολίτες της Μεγάλης Βρετανίας που ζουν στην Ελλάδα. Μετά από την προηγούμενη συνάντηση, η ελληνική κυβέρνηση έχει δώσει εγγυήσεις για τα δικαιώματα των Βρετανών εδώ στην Ελλάδα, σε περίπτωση μη συμφωνίας, και ελπίζω ότι αυτό θα καθησυχάσει πάρα πολύ τους συμπολίτες μας εδώ. Οι ανησυχίες όμως που έρχονται να φουντώσουν με το Brexit τους κάνει και εκείνους να νιώθουν άβολα. Η παρουσία για δεύτερη φορά της πρέσβυρας της Μεγάλης Βρετανίας έρχεται ακριβώς να τους καθησυχάσει, να τους πει ότι όσοι μέχρι 29 Μαρτίου διαμένουν στον αποκόρονα αλλά και στο όποιο άλλο μέρος της χώρας μας, δεν θα αλλάξει κάτι για αυτούς. Σε χωριά του αποκόρονα ζουν σήμερα περίπου 5.000 Βρετανοί που έχουν εγκατασταθεί μόνιμα στην Ελλάδα. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες κοινότητες Βρετανών υπηκόων στην Κρήτη. Γι' αυτό και η σημερινή ήταν η δεύτερη επίσκεψη της Βρετανίδας πρέσβυρας στην περιοχή για το θέμα του Brexit.